μια χρονιά οι συνεργάτες της EuroLife καταφέραν εντυπωσιακά αποτελέσματα στην παραγωγή τους. Έτσι λοιπόν σήμερα βραβεύτηκαν σε έναν διαφορετικό χώρο. Ας το δούμε. Σήμερα είναι μια βραδιά που τιμούμε τους συνεργάτες που πρωταγωνίστηκαν το 2018 και είναι μια βραδιά γιορτής, θα έλεγα, για τα αποτελέσματα που όλοι μας οι συνεργάτες πέτυχαν το 2019. Θα σας πω ένα νούμερο. Αυτή τη στιγμή, με αποτελέσματα Νοεμβρίου, η αύξηση του τζίρου, όχι η νέα παραγωγή, η αύξηση του τζίρου από όλους αυτούς τους συνεργάτες είναι πάνω από 20%. Και ξέροντας λίγο ή πολύ την αγορά μας, που έχει μια αύξηση, αλλά υπό πολλαπλάσια, καταλαβαίνουμε το επίτευγμα όλης αυτής της κοινής προσπάθειας. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν για την χρονιά που έρχεται σε λίγο? Όταν κλείνει μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά, καταλαβαίνετε ότι ο πύχης για την επόμενη μπαίνει πολύ ψηλά. Αλλά ακούγοντας τους συνεργάτες και κάνοντας όπως και το 2019, πραγματοποιώντας κοινές πρωτοβουλίες μαζί τους, γιατί είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την ασφαλιστική αγορά, νομίζω ότι η επόμενη χρονιά, με την οικονομία να αναστρέφεται σιγά σιγά, θα είναι εξαιρετική. Μια εταιρεία είναι οι άνθρωποι της. Υπάρχουν λοιπόν περίπου 5.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα που παίρνουν το μήνυμα της EuroLife σε όλους τους Έλληνες. Σήμερα οι πρωταθλητές, περίπου 300 από αυτούς τους 5.000, είναι εδώ για να βραβευτούν και να γιορτάσουμε μαζί μια πολύ καλή χρονιά και για τη EuroLife και για τους συνεργάτες της. Μια χρονιά που νομίζω ότι είναι ξεκίνημα μιας πολύ καλύτερης περίοδου και για την εταιρεία μας και για τη χώρα.